Μάξι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Σταύρο. Φοράει κάλτσα κόκκινη με αβοκάντο από κάτω. Τι κρίμα να μπορείτε να το δείτε. Και πολύ ωραία αυτό στη Λάρα, από κάτω, έτσι. Αβοκάντο. Γίνα, κάνε μια στροφή, ρε παιδί μου. Άβολο. Κοίτα εδώ. Άβολο, μια χαρά. Μια χαρά θα πάει. Ξεκίνησε το συνεχόμενο ωράριο και πήγες και ψώνησες. Εγώ θα πω κάτι άλλο όμως σήμερα. Φτιάξτε ζεστό καφεδάκι ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να πείτε, γιατί θα δείξουμε το πιο νόστιμο, μαλακό, χριστουγεννιάτικο μπισκότο τριπλή σοκολάτας που έχετε φτιάξει ποτέ σας. Απλό, πεντανόστιμο, παρέα με τη Γιώτη θα το φτιάξουμε. Θα έχουμε πάρα πολύ πλούσια γεύση σοκολάτας, έχουμε Χριστούγεννα σοκολάτα, Χριστούγεννα, ξέρετε, οικογένεια, αγάπη κτλ. Είναι μια συνταγή που θέλω να την κρατήσετε στο ντουλάπι σας που λέω, γιατί πρέπει να την κάνετε κάθε Σαββατοκύριακο να έχετε αυτά τα ωραία μαλακά μπισκοτάκια γεμάτα σοκολάτα και αγάπη, να έχετε να τα βουτάτε, να τα τρώτε σκέτα μόνα τους όπως εσείς επιθυμείτε. Να ξεκινήσουμε. Γιατί θα το φτιάξουμε, ξέρεις. Για πες. Όχι γιατί είναι ωραίο να μοιράζεσαι. Και αυτό. Γιατί εσείς το ζητήσατε. Είναι μια από τις δύο συνταγές που εσείς τη ζητήσατε. Επιλέξατε εσείς να το κάνουμε παρέα. Άρα είμαστε εδώ υποχρεωμένοι να σας δείξουμε την καλύτερη συνταγή. Δεν υπάρχει. Αυτό τεράστιο. Δεν υπάρχει. Κάτσε να σου δείξω εγώ τώρα πριν ξεκινήσουμε. Είναι ωραία σε λίγο. Έλα, άνοιξε έχουμε, έχουμε ψήσει τώρα αυτά, επειδή είναι, έχουν κρυώσει, τα είχαμε κάνει λίγο. Ναι, ναι, αυτά ναι. Τα ψήσαμε πριν 10. Τα ψήσαμε πριν 10 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ μέσα. Πασό μου, δώσε μου το. Δώστε, δώστε, δώστε. Κοίτα εδώ. Βλέπεις. Αμά. Μην το φοβάστε, γιατί. Εδώ, κοίτα εδώ πόσο μαλακά είναι. Είναι λιωμένα. Αυτό όσο στέκεται. Τι έβαλες μέσα, τι συμβαίνει. Μη σπάσει, είναι μαλακό. Θεοκλή, δώσε το πάσα στη μέρα, γιατί. Γιατί δεν μπορεί να το πει. Πάμε. Δηλαδή, αυτό που έχει κρυώσει, τι πειράζει, Μπουμπού. Όσο στέκεται, σταθεροποιείται. Αλήθεια, λες τώρα, πιστεύεις ότι με πειράζει. Αχ, πειράζει. Καθόλου δεν θα πρέπει να σε πειράζει. Αλλά με το τέτοιο πλάνο. Για μας τα κάνω. Λοιπόν. Άντε, θα φάμε μετά με χαρά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Πολύ απλά τα πράγματα. Και ευθύνω στη μια. Μπορεί να γίνει όλη. Είναι φανταστικό. Αλήθεια, σας λέω. Δηλαδή, είναι Χριστούγεννα. Η γεύση τόσο σοκολατένια δεν υπάρχει. Λοιπόν. Δεν το κλείσει, ξερογλύφει. Στο μιξεράκι μας. Στο μιξεράκι μας. Μπορεί να γίνει και σε ένα μπολάκι. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε κουζινομηχανία. Απλά για ευκολία εμείς θα τη χρησιμοποιήσουμε, εντάξει. Κάθος του μίξερ. Έχω λιώσει το βουτυράκι που σας έχω στη συνταγή και πάει μέσα. Εντάξει. Τέλεια. Πάει μέσα εδώ το βουτυράκι το οποίο το λιώσαμε. Προσοχή, απλά να το λιώσουμε να μην πάρει χρώμα νουαζέτ και μας βαρύνει τα μπισκότα μας. Πάει μέσα η κρυσταλλική ζάχαρη και η καστανή. Το θέλουμε αυτό. Όχι. Ούτε αυτό ούτε αυτά τα δύο λένε μου. Τα παίρνω. Εδώ. Η καστανή ζάχαρη θα μας δώσει την υφή αυτή, την μαλακή υφή του μπισκότου, του soft cookie δηλαδή. Και η κρυσταλλική ζάχαρη θα μας δώσει τη γλύκα. Εντάξει, άρα θέλουμε και τις δύο ζάχαρες. Μην μου βάλετε τη μία από τις δύο γιατί δεν θα πετύχει η συνταγή. Που είναι φουσκωτά. Μα αυτό είναι, τώρα θα σου πω το μυστικό. Και χτυπάμε. Έχω βάλει τις δύο ζάχαρες που έχω στη συνταγή. Εντάξει. Και χτυπάμε μαζί με το βουντυράκι το οποίο το λιώσαμε να σπάσει ελαφρώς η ζάχαρη. Χαμηλό. Στο χαμηλό. Δεν έχουμε κάτι να φραντέψουμε και τώρα πάμε να ζυγίσουμε. Τα στέρεα υλικά μας, εντάξει. Ζυγαρίτσα. Οπ, μπολάκι. Και φύγαμε. Βγάζει το μπολάκι, μην τενίζεις. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις Γιώτης από διαλεκτό σιτάρι που μας εξασφαλίζει τέλειο αποτέλεσμα σε όλες τις ζύμες μας. Τάρτες, κουλουράκια, τσουρέκια, ψωμιά, ό,τι εσείς επιθυμείτε είναι η σίγουρη επιλογή και θα μας δώσει ένα τέλειο ζυμαράκι. Εντάξει. Άρα, 500 γραμμαριάκια ζυγίζουμε. Εδώ. Κοίτα να δεις τώρα. Το αλεύρι θα μας δώσει τη σύσταση έτσι και το άρωμα αυτό με τη σοκολάτα και να ολοκληρωθεί το μπισκότο μας. Άρα, 500 γραμμαριάκια, μισή συσκευασία δηλαδή, γιατί είναι μονόκυλη. Εντάξει, είμαστε μέχρι τώρα, δεν έχω κάνει κάτι δύσκολο. Ακριβώς, ε. Α, καλά, ακριβώς. Ζυγαριά με φωνάζουνε. Λοιπόν, πάει αυτό εδώ και πάμε. Μέσα εδώ, τι θα βάλω. Έχω corn flour, δύο κουταλιές σούπας. Πάει μέσα το corn flour. Έχω βανιλίνη, μία βανίλια. Εντάξει. Έχω αλατάκι, μία πρέζα αλάτι.